Καλημέρα. Μιχάλη και από μένα. Πράγματι, λοιπόν, έγινε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό χθες το βράδυ στο Αμβούργο. Για λουτρό αίματος έκαναν λόγο οι αρχές. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς το βράδυ σε κτίριο της εκδήλωσης των μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο της Γερμανίας. Η αστυνομία του Αμβούργου εκτιμά ότι ο δράστης μάλλον βρίσκεται μεταξύ των νεκρών, αν και το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ακόμα ασαφές. Δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο δράστης έχει τραπεί σε φυγή, δήλωσε εκπρόσωπος αστυνομίας αμέσως μετά την επίθεση. Η επίθεση ξεκίνησε γύρω στις 9 το βράδυ, τοπική ώρα, δηλαδή 10 η ώρα Ελλάδος, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές ότι υπέστη πυροβολισμοί σε κτίριο όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εκδήλωση μαρτύρων του Ιεχωβά. Αστυνομικοί που βρίσκονταν κοντά έσπευσαν επί τόπου και άκουσαν άλλον ένα πυροβολισμό καθώς προσέγγιζαν το κτίριο. Σύμφωνα με την Bild, βρήκαν. Του δράστη ή των πιθανών δραστών που έχουν διαφύγει δεν είναι γνωστά. Τα κίνητρα, Μιχάλη, δεν είναι γνωστά ακόμα. Πάντως συνεχίζονται οι έρευνες για να δουν αν έχει δράσει μόνος του ή αν υπάρχουν και άλλοι δράστες στο περιστατικό. Ευχαριστούμε πολύ. Η αστυνομική πάντως απομάκρυνα τον κόσμο και βρήκα και μια γιο γυναίκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελίζα Καραγιώργη.